Γερμανίας, η οποία εκ πρώτης δεν ήθελε να επομιστεί μέρος του χρέους της Ευρωζώνης, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τούτο και στο εξής θα μπορεί να αγοράζει από τη δευτερογενή αγορά τριτοετής κρατικά ομόλογα. Δηλαδή θα μπορεί να αγοράζει από ιδιωτικές τράπεζες κρατικά ομόλογα τριετούς διάρκειας. Αυτό σημαίνει ότι θωρακίζεται η Ευρωζώνη υπό την εξής έννοια. Μέχρι σήμερα κάποιος επενδυτής, λόγω της οικονομικής κρίσης την οποία επικρατούσε τις χώρες της Ευρωζώνης, φοβόταν ότι τα χρήματα τα οποία επένδυσε σε ομόλογα δεν θα τα έπαιρνε πίσω. Κλασικό παράδειγμα είναι η Ελλάδα. Από τούτο και στο εξής, εφόσον μπαίνει στο παιχνίδι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι επενδυτές πλέον δεν θα έχουν τον αυξημένο κίνδυνο που είχαν μέχρι σήμερα, ενώ ταυτοχρόνως αυτό δημιουργεί τις συνθήκες για νέες επενδύσεις. Εφόσον ο επενδυτής ξέρει ότι θα επενδύσει σε ομόλογα τα οποία εγγυάται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε περίπτωση που θα είναι ληξιπρόθεσμα θα τον πληρώσει αν δεν πληρώνει το κράτος, τότε οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν και εκ των πραγμάτων και η ανάπτυξη. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το μέτρο αφορά μόνο τα κράτη τα οποία βρίσκονται στις αγορές. Δηλαδή, ανεξαρτήτως του αν βρίσκονται σε μηχανισμό στήριξης ή σε κάποιο πρόγραμμα του μηχανισμού στήριξης, θα πρέπει να βρίσκονται στις αγορές. Κύπρος και Ελλάδα δεν βρίσκονται στις αγορές, διότι τα κρατικά τους ομόλογα έχουν αξιολογηθεί από τους διεθνείς οίκους ως σκουπίδια. Ναι. Βρίσκονται στις αγορές Γαλλία. Βρίσκονται στις αγορές η Ιταλία και η Ισπανία και ως εκ τούτου για να τύχουν της οποιασδήποτε στήριξης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει σύμφωνα με το μέτρο να υποβάλουν συγκεκριμένο αίτημα στο μηχανισμό στήριξης και ο μηχανισμός στήριξης να υποβάλει προς τα κράτη-μέλη ή και να επιβάλλει νέο πρόγραμμα δημοσιονομικής πειθαρχίας ή οποιασδήποτε άλλη λήψη μέτρο. Ναι.